Ήταν σαν σήμερα, 2 του Φλεβάρη του 1922, που ο James Joyce έλαβε στα χέρια του τα δύο πρώτα αντίτυπα από το έργο για το οποίο είχε ξοδέψει σημαντικό μέρος της ενέργειάς του, το Ulysses, αυτό που στα καθημάς ονομάζουμε Οδυσσέα. Ήταν μια Πέμπτη στα 1922, η μέρα που έλαβε τον, πριν 100 ακριβώς χρόνια, που έλαβε στα χέρια του το αντίτυπο, και είναι μια Πέμπτη στη διάρκεια της οποίας αναπτύσσεται όλη η πλοκή στις 16 Ιουνίου του 1904 στο βιβλίο αυτό. Γιατί όμως είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο, επειδή διαβάζεται διάφορα αυτό τον καιρό, δημοσιογραφικά ως επιτοπλίστων ρεπορτάζ, τα οποία δεν αγγίζουν την αλήθεια. Εγώ θα πω με δύο λόγια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βιβλίο, γιατί θεωρείται δηλαδή το Ulysses, ο Οδυσσέας, και δι' αυτού ο Joyce, το πιο επιδραστικό βιβλίο στην ιστορία της νεότερης λογοτεχνίας και αυτός ο πιο επιδραστικός συγγραφέας. Το πρώτο πράγμα, πολύ απλό, που πρέπει να πω, είναι ότι το Ulysses χωρίζεται σε 18 κεφάλαια, 18 επεισόδια, που ουσιαστικά είναι 18 μυθιστορήματα. Και που αυτά τα 18 μυθιστορήματα, το καθένα από αυτά, περιέχει ένα σημαντικό μέρος από όλες τις τεχνικές της λογοτεχνίας που είχαν αναπτυχθεί μέχρι το 1922, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Και επιπλέον προσθέτει νέες, αυτές που έκτοτε αποκαλούμε τζοϊσικές τεχνικές. Άρα λοιπόν ο ένας λόγος είναι αυτός, ότι έχεις μια μεγάλη δομή, ένα εκτενές κείμενο, το οποίο είναι ένα υπερκείμενο αφού περιέχει πολλά άλλα υποκείμενα που αναπτύσσονται στο χρόνο και στο χώρο με όλες τις τεχνικές που είχαν μέχρι τότε δουλευτεί. Ο δεύτερος λόγος που είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο είναι ότι το συγκροτούν τρία πράγματα. Είναι, όπως θα λέγαμε πολύ λαϊκά, του λιμανιού και του σαλονιού ο Οδυσσέας. Γιατί όντως έχει γραφτεί εμπνευσμένος σε χώρο λιμανιού, που είναι το λιμάνι του Δουβλίνου, που είναι το λιμάνι της Τεργέστης, όπου έζησε και εμπνεύστηκε τον Οδυσσέα ο Joyce. Είναι και του σαλονιού, διότι βεβαίως το βιβλίο είναι, δουλεύει με ό,τι φιλοσοφία έχει απασχολήσει τον άνθρωπο μέχρι εκείνη την εποχή. Δουλεύει με τα πάντα, δουλεύει δηλαδή με όλο το κόρπους της λογοτεχνίας, από τον Όμηρο ή τη Βίβλο, από τις Βέδες ή τα σανσκριτικά έπι ή τα πάντα είναι δηλαδή μια εγκυκλοπαίδεια της γνώσης, αλλά και ταυτόχρονα είναι ένα βιβλίο που δουλεύει με τα ανέκδοτα, δουλεύει με τα αστιάκια, δουλεύει με τα τραγουδάκια που χορεύανε στα music hall εκείνη την εποχή, στα βαριετές, στις επιθεωρήσεις, στις οπερέτες κτλ. Είναι δηλαδή τα πάντα. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια και ταυτόχρονα είναι ένας δρόμος της καθημερινότητας που περιέχει ό,τι μπορούσε να απασχολήσει το μέσο άνθρωπο στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι λοιπόν αυτό ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του. Το τρίτο σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ίσως αυτό το πιο σπουδαίο, το οποίο δεν θα βρείτε πολλούς να το έχουν διαβάσει, αν θέλετε να το έχουν αναγνωρίσει μέσα στα κείμενα του Ulysses, είναι ποιο. Είναι το γεγονός ότι σε κάθε φράση,
σε κάθε παράγραφο. Μερικές φορές και σε κάθε λέξη ορισμένων παραγράφων κρύβονται νοήματα. Υπάρχουν προσχώσεις νοημάτων. Υπάρχουν πολλαπλά στρώματα από κάτω που μπορείς να αναζητήσεις και να διαβάσεις. Να το κάνω πιο απλό αυτό. Ο παραμικρός άνθρωπος κρύβει μέσα του όχι μία ιστορία, αυτή που διαβάζει κανείς ας πούμε στο βιογραφικό του, κρύβει πολλές ιστορίες, κρύβει πολλές γνώσεις, κρύβει πολύ βιωματική ιστορία, πολλή εμπειρία, πολλά μικρά απίστευτα πράγματα που δεν τα υποψιάζεσαι όταν τον συναντάς, ακόμα κι αν συζείς με αυτόν, ακόμα κι αν είναι ο σύντροφός σου. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Τζόις εκτείναξε τους μικρούς ανθρώπους της Οδύσσιας του σε ένα άπειρο σχέσεων, βιωμάτων, εμπειριών, γνώσεων, αγχών. Και τι έκανε? Έφτιαξε έναν καθρέφτη με πολλαπλές οπτικές γωνίες, από όπου μπορούσες να δεις τον κάθε ήρωα μέσα από πολλές γωνίες. Και δεν έφτιαξε έναν ήρωα, και αυτή είναι η διαφορά του με τους άλλους μεγάλους, είτε συγχρόνους του όπως ας πούμε είναι η Virginia Woolf, είτε μεταγενέστερους όπως είναι ο, ξέρω εγώ, ο Εμίλιο Γκάντα ή ο Χέρμαν Μπροχ ή ο Μούζιλ. Τι έκανε δηλαδή? Έβαλε 200 τόσους ανθρώπους να κινούνται πάνω κάτω μέσα σε μια μέρα σε μια πόλη στο Δουβλίνο και ο καθένας από αυτούς να κουβαλάει τα μυστικά του, που τα μυστικά του δεν θα στα δώσει με το πρώτο ο συγγραφέας μέσα εδώ, αλλά τα ανακαλύπτεις πηγαίνοντας από τη μία φράση στην άλλη, από το ένα κείμενο στο άλλο, από το ένα κεφάλαιο στο άλλο, από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Και είναι αυτό το υπέροχο ταξίδι της αναζήτησης, αυτή η υπέροχη οδύσσια της επιστροφής στην ουσία του ανθρώπου, που για να διαπεράσεις τον άνθρωπο και να φτάσεις στην ουσία του πρέπει να ασχοληθείς με τα πολύ μικρά πραγματάκια του, είναι αυτή η διαδικασία που βάζει ο συγγραφέας Joyce τον αναγνώστη του, προσθέτοντας απίστευτες λεπτομέρειες, απίστευτα ίχνη, απίστευτα στρώματα, άπειρες προσχώσεις, καθώς τον βάζει να κινείται μαζί με τους συνανθρώπους του εις την πόλην, με την αρχαία έννοια της λέξης. Και βάζει εκεί όχι ένα, 200 ανθρώπους να κινούνται. Οι περισσότεροι που βιάζονται να πούν την πλοκή του Οδυσσέα λένε ότι στον Οδυσσέα, στον Ulysses, υπάρχουν 2-3 χαρακτήρες. Υπάρχει ο Λίοπολ Μπλουμ, η γυναίκα του, η Μόλι Μπλουμ, υπάρχει ο Στίβεν Ντένταλους, και αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτοί δεν είναι καν οι ήρωες. Αυτοί είναι, και αυτό δεν καταλαβαίνουν οι βιαστικοί σχολιαστές και οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι ήρωες, είναι παρατηρητές. Ο πραγματικός ήρωας είναι η πόλη. Ο πραγματικός ήρωας είναι η αέναη κίνηση ενός πλήθους. Και ο Τζόις αυτό κατάφερε εδώ πέρα. Τοποθέτησε ένα ολόκληρο πλήθος στο ρόλο του πρωταγωνιστή, στο ρόλο του πρώτου κινούντος τη ζωή. Αυτό έχει κάνει. Και με αυτή την έννοια τούτο εδώ το βιβλίο, για τούτο εδώ το βιβλίο, τόσοι μελετητές, τόσοι επιστήμονες, τόσοι απλοί αναγνώστες ενδιαφέρονται
εδώ και χρόνια. Γιατί εξίσου σπουδαίο πράγμα, εξίσου σκάψιμο, εξίσου σπουδαίο στρίψιμο της βίδας, κάνει για παράδειγμα η Virginia Woolf που ανέφερα και πιο πριν στην κυρία Dalloway. Αλλά το κάνει για τρεις ανθρώπους. Είναι πεπερασμένο. Ξέρεις, είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Είναι η κυρία Dalloway, αυτός που δεν μπόρεσε ποτέ να ζήσει μαζί του, ο άντρας της και δύο-τρία άλλα πρόσωπα που έχουν ίσονα σημασία. Ο Joyce έχει 10 κυρίες Dalloway μέσα στον Οδυσσέα. Ο Χέρμαν Μπροχ αργότερα έκανε τον περίφημο, τον εξαιρετικό, τον εξαιρετικό θάνατο του Βυργιλίου. Αλλά είναι ένας ο ήρωας, ο Βυργίλιος, άντε και ο Οκταβιανός Αύγουστος απέναντί του που απλώς ακούει. Τίποτα άλλο. Έχει 3 Βυργιλίους εδώ στον Οδυσσέα. Και αυτό δεν είναι υπερβολή που λέω. Αυτό είναι που κάνει αυτό το συμπαγές έργο ανεξάντλητο, ανερεύνητο, αιώνιο, επιδραστικό. Γιατί μπορείς να βρεις μέσα εκεί όλα αυτά τα κοιτάσματα που έχουν να κάνουν με πράγματα αντίστοιχα με εκείνα που έκανε ο Σέξπιρ. Αυτό είναι το ανάλογο του Joyce. Με πράγματα ανάλογα με εκείνα που έκαναν οι αρχαίοι τραγικοί. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ έχεις ένα έργο μεγάλο και μεγαλειώδες με ό,τι βάρος μπορεί να κουβαλήσουν, να μεταφέρουν αυτές οι λέξεις. Και ένα τελευταίο. Αυτό το βιβλίο, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν καταφέρεις και καταστρώσεις ένα τέτοιο μεγαλοφιές σχέδιο όπου κινούνται 200 άνθρωποι, κινείται μια πόλη πάνω κάτω, σε αυτό το μεγαλοφιές σχέδιο εκ των πραγμάτων αναφύονται εκατοντάδες θέματα. Γι' αυτό και η βιβλιογραφία για το Ulysses, ειδικά για το Ulysses του Joyce σήμερα, εξακολουθεί να παραμένει η εκτενέστερη βιβλιογραφία. Η εκτενέστερη βιβλιογραφία για οποιοδήποτε άλλο βιβλίο λογοτεχνίας. Μόνο οι μελέτες για το Σέξπιρ πλησιάζουν τον όγκο των μελετών που έχουν γραφεί για τον Οδυσσέα. Και είναι αυτός ο λόγος που σας προσπάθησα να εξηγήσω πριν λίγο. Και βέβαια, όπως λέω, υπάρχει και κάτι άλλο υπόγειο μέσα εδώ. Είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι γράφτηκε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, η γνωστή ιστορία που έχει περάσει και σε ένα θεατρικό έργο του Σέπαρτ που λέει τι έκανες, Joyce, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ο Joyce είχε καταφύγει από την Ιταλία που ήταν τότε με τη γυναίκα του, είχε καταφύγει στην ουδέτερη Ελβετία, ζούσε στη Ζυρίχη. Και τον ρωτάνε στην επιστροφή, υποτίθεται, τι έκανες εσύ στη διάρκεια του πολέμου, με την έννοια την ηρωνική, δηλαδή εσύ δεν πολέμησες, δεν έκανες κάτι κτλ. Και αυτός απάντησε, εγώ έκανα τον Οδυσσέα. Γιατί είναι ένα κατόρθωμα. Είναι ένα κατόρθωμα. Και είναι ένα κατόρθωμα πολύ μεγαλύτερο από την καταστροφή του πολέμου. Και γι' αυτό, και σε αυτό έρχομαι τώρα, στο τελευταίο, τούτο εδώ το βιβλίο, γραμμένο τότε και κάτω από τον ήχο των βομβαρδισμών και της καταστροφής και της ανηθικότητας και των πάντων που επέλασαν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ένα βιβλίο με τεράστια ανοχή στο διαφορετικό. Μάλλον δεν έχει γραφεί άλλο βιβλίο που να είναι τόσο ξεκάθαρα, τόσο ανοιχτά, τόσο καθαρά υπέρ της διαφορετικότητας.
οποιασδήποτε διαφορετικότητας. Οποιασδήποτε. Θρησκευτικής, φίλου, φιλετικής κτλ. Γι' αυτό και αυτή την, που την προσπάθησα να είναι σύντομη, αλλά εγώ όταν μιλάω για τον Joyce δεν τα καταφέρνω να είμαι τόσο σύντομος, αυτή την, εν πάση περιπτώσει, αναφορά που κάνω λόγω της ημέρας, θα τη λήξω με ένα μικρό απόσπασμα που πολύ τα αγαπώ, που είναι από το 15ο επεισόδιο του Οδυσσέα, το λεγόμενο Κίρκη, όπου εκεί υπάρχει μια ονειροφαντασία, όπου ο κύριος Μπλουμ φαντάζεται ότι ιδρύει μια ουτοπική πολιτεία, την Μπλουμούσαλεμ. Και σε αυτήν ακούμε κάποια στιγμή πώς φαντάζεται ότι θα πρέπει να είναι ο καινούριος κόσμος. Σας το διαβάζω. Είμαι υπέρ της αναμόρφωσης της δημοτικής ηθικής και των απλών 10 εντολών. Νέοι κόσμοι στη θέση των παλαιών. Ένωση των πάντων, Εβραίων, Μουσουλμάνων και Εθνικών. 3 στρέμματα και μια αγελάδα για όλα τα παιδιά της φύσης. Ευρύχωρες μηχανοκίνητες νεκροφόρες. Υποχρεωτική χειρονακτική εργασία για όλους. Όλα τα πάρκα ανοιχτά μέρα νύχτα. Ηλεκτρικά πλυντήρια πιάτων. Η φυματίωση, η παραφροσύνη, ο πόλεμος και η επετεία πρέπει τώρα να σταματήσουν. Γενική αμνηστία. Εβδομαδιαίο καρναβάλι με άδεια μάσκας. Πριν σε όλους. Εσπεράντο, παγκόσμια γλώσσα της παγκόσμιας αδελφότητας. Τέρμα στον πατριωτισμό των μπαρόβιων και στην υδροπική αγυρτία. Ελεύθερο χρήμα, ελεύθερο ενίκιο, ελεύθερος έρωτας και ελεύθερη κοσμική εκκλησία σε ένα ελεύθερο κοσμικό κράτος. Διαβάστε τον Ulysses. Θα βρείτε ψήγματα της δικής σας ζωής, του δικού σας υπαρξιακού άγχους, των δικών σας αναζητήσεων, οπωσδήποτε σε κάποια μικρή φράση, σε κάποια μικρή παράγραφο, σε κάποιο κομμάτι του Ulysses, που πρέπει να το λέμε Ulysses, είναι λατινική έκφραση. Δεν χρησιμοποιείται τη λέξη Οδυσσέους για να το λέμε Οδυσσέας, αλλά εμείς με τον η εθνικοφροσύνη μας δεν μας επέτρεψε να το αποκαλέσουμε Ulysses και τον λέμε Οδυσσέα, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε αλλιώς, να το κάνουμε δικό μας κι αυτό. Ας μην γίνομαι κακός μέρα που είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Joyce.